προσωπικά, ως γιατρός, διαφωνώ με τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση σε πολλά σημεία της χώρας. Τι γίνεται δηλαδή, ότι ανακοινώνουμε προηγούμενες μέρες σε ποιο σημείο πρόκειται να γίνει η δημοκρατοληψία. Αυτό είναι λάθος γιατί. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να πηγαίνουν θετικά κρούσματα, επειδή έχουν συμπτώματα και θέλουν να διαπιστώσουν αν έχουν τον ιό ή όχι, αυτά τα θετικά κρούσματα να κάνουν διασπορά κατά την παραμονή. Εγώ σήμερα, κύριε Χατζιάννου, μου στείλανε εικόνες έξω από την εκκλησία εκεί, το κημητήριο του Αγίου Δημητρίου, που ήταν πάνω από 50-60 άτομα, τα οποία δεν τηρούσαν καμία απόσταση μεταξύ τους. Ήταν μια υγειονομική βομβά, δηλαδή πραγματικά με έπιασε ταχυπαλμία βλέποντας αυτή την εικόνα. Μαθητές λυκείου ως επιτοπλίστων. Δεν λέω για τα νιάτα όμως, λέω για αυτούς που κάνουν, είναι υπεύθυνοι του σχεδιασμού. Κατάλαβα. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πάει το συνεργείο του ΕΟΔΗ στο λύκειο και στο κάθε λύκειο απροειδοποίητα και να κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους. Εδώ λοιπόν οι έλεγχοι αυτοί έχουν τη λογική των τυχεοποιημένων δειγματοληπτικών ελέγχων για να δούμε τι γίνεται στην κοινωνία αν υπάρχουν ασυμπτωματικά άτομα. Το να πηγαίνει ο συμπτωματικός με πυρετό και να πηγαίνει να στέκεται στην ουρά, αυτό ιατρικώς είναι λάθος. Και μπορεί να το διαβεβαιώσει και ο ΕΟΔΗ και οποιοδήποτε άλλος. Αυτό λοιπόν, αυτή η εικόνα λοιπόν σε εμάς δεν περιμένει. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, μια εικόνα είναι από προχθές μπροστά από το δίπλα από το Δημαρχείο, στο πάρκινγκ. Είναι, φαντάζομαι, διευθυντική, έτσι. Ακριβώς. Οπότε λοιπόν, αυτό πρέπει λίγο να το κοιτάξουμε. Και αν κάποιος νοσεί, πρέπει να έρθει σε επαφή με τον γιατρό του, αρχικά τηλεφωνικά και μετά και διαζώσεις, και να ακολουθήσει τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού. Γιατί, κύριε Χατζιάννου, δυστυχώς βλέπουμε απίστευτα αντικρούμενες απόψεις. Ο άλλος λέει πάρε κολχικίνη, παλιά ήταν υδροχλωροκίνη, μετά ήταν η αζιθρομικίνη. Αν θα πρέπει να πάρει κάποιος κορτιζόλη, όχι. Και αυτή η κουβέντα δεν γίνεται μεταξύ γιατρών. Αυτή η κουβέντα έχει μεταφερθεί σε επίπεδο πολίτη, σε επίπεδο ασθενού συμπτωματικού. Μπαίνει μέσα στο διαδίκτυο και χρησιμοποιεί την κάθε τυχαία τοποθέτηση και η κάθε πληροφορία κατά το δοκούν και γίνεται πραγματικά μια κατάσταση η οποία είναι μια υγειονομική βόμβα και πρέπει να είμαστε λίγο συγκρατημένοι, κυρίες και κύριοι.